Ο κόσμος γνώρισε σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά πειράματα διαφόρων ειδών. Οικογενειακό, θρησκευτικό ή στρατιωτικό κομμουνισμό. Κρατικό κομμουνισμό στην Αίγυπτο. Μονοπωλιακά καρτέλ και οργανώσεις καταναλωτών. Αλλά παρόλο που παντού υπήρξαν δημοτικές προνομιακές αγορές, εταιρείες, συντεχνίες και κάθε είδους νομικές διαφορές μεταξύ πόλης και υπαίθρου, η έννοια του πολίτη δεν υπήρξε πουθενά έξω από τη Δύση και η έννοια του αστού πουθενά έξω από τη σύγχρονη Δύση. Παρόμοια, το προλεταριάτο δεν μπορούσε να υπάρξει σαν τάξη επειδή δεν υπήρχε ορθολογική οργάνωση της ελεύθερης εργασίας μέσα στο πλαίσιο μιας τακτικής πειθαρχίας. Ταξικοί αγώνες ανάμεσα σε τάξεις πιστωτών και οφειλετών, ανάμεσα σε γεωκτήμονες και ακτήμονες, δούλους ή δουλουπάρικους, ανάμεσα στα εμπορικά συμφέροντα και τους καταναλωτές ή τους μεγαλογεωκτήμονες, υπήρξαν παντού σε διάφορους συνδυασμούς. Αλλά ακόμα και οι ταξικοί αγώνες που διεξάγονταν κατά τον δυτικοευρωπαϊκό μεσαίωνα, ανάμεσα στους εργοδότες και τους εργάτες τους, μόνο σε εμβριακή μορφή υπάρχουν αλλού. Η σύγχρονη σύγκρουση ανάμεσα στον μεγαλοβιομήχανο και τους ελεύθερους μισθωτούς εργάτες έλειπε ολοκληρωτικά. Και έτσι δεν μπορούσαν να υπάρξουν τέτοιου είδους προβλήματα όπως το πρόβλημα του σοσιαλισμού.